Ακούστε την εισαγωγή. Ακούστε την εισαγωγή. Σημαντικό μήνυμα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο ουσιαστικά θα αλλάξει και την κακή πορεία που πήρα τον τελευταίο καιρό. Όσοι αγαπήσατε αυτό το κανάλι, το αγαπήσατε επειδή μοιραζόμουν μαζί σας τα πάντα, μοιραζόμουν μαζί σας τις τεχνικές, μοιραζόμουν τον τρόπο, μοιραζόμουν ό,τι έκανα με εσάς. Τα τελευταία μου βίντεο δεν το έκανα επίτηδες. Με συνεπήρε να πιάσω ψάρια, να πιάσω ψάρια πάλι για άλλη μια φορά και σε μια εσωτερική ανασκόπηση που έκανα κατάλαβα ότι ήταν λάθος. Οπότε σήμερα, Θεού θέλοντος και αν έχει ψάρια, θα σας δείξω πώς μπορείτε να πιάσετε μεγάλα ψάρια από τη βάρκα, αλλά θα μοιράζομαι μαζί σας όλες μου τις σκέψεις. Τι σκέφτομαι στο κεφάλι μου όταν είμαι για ψάρεμα, τι πρέπει να κάνετε, τα πάντα που μπορώ να σας βοηθήσω να πιάσετε και εσείς ψάρια. Να γυρίσουμε το Zavras Fishing στις ρίζες του. Ούτως ή άλλως, το ξαναλέω, εσείς που με αγαπήσατε, γι' αυτό με αγαπήσατε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα ψάρεψουμε με τη βάρκα, έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Πάμε για συναγρίδες, έχουμε πολλά ζωντανά δολώματα μαζί. Έχουμε και τεχνητά. Να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, ότι στην αρχή αυτής της σεζόν έκανα μία μεγάλη αναβάθμιση στα καλάμια μου. Upgrade. Πραγματικά, εγώ είμαι της ποιότητας, θέλω τα καλάμια μου να είναι τα ποιοτικότερα. Ήτανε δηλαδή πολύ καλά, αλλά τώρα το πήγα και ένα βήμα παραπάνω. Θα σας τα δείξω τα καλάμια. Τα ψαρεύω κάποιο καιρό, γιατί όπως ξέρετε, μέχρι να δείξω κάτι, εγώ το ψαρεύω. Για να έχω τα μούτρα να το δείξω. Για slow, για μαύρα ας πούμε λίγο πιο σκληρό, και για ζόκα και για micro. Ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία να βρούμε ψάρια που να κάνουν αυτά τα καλάμια να αποδείξουν την αξία τους. Πιο πολλά, πιο μετά. Τώρα η επόμενη κίνηση είναι, τα καλάμια μας είναι επάνω, είναι το κάθε καλάμι να μπει το αντίστοιχο δόλωμα που του πρέπει. Και το πρώτο σημαντικό που πρέπει να σκέφτεστε είναι, όταν μπαίνετε μέσα, θα έχετε ήδη σε κάθε καλάμι το δόλωμα, το τεχνητό του, τη ζόκα του, ό,τι πρέπει για να είστε έτοιμοι. Γιατί ποτέ δεν ξέρετε πραγματικά, όπως κάνετε βόλτα, που μπορείτε να δείτε τα ψάρια. Έχουμε μπει από πάρα πολύ νωρίς, είναι ένα μακρινό ταξίδι, θέλουμε να φάμε όλη τη μέρα ψάχνοντας και η αλήθεια είναι ότι ελπίζω να βγω νωρίς, αν και έχουμε τη θέληση να κάτσουμε πραγματικά μέχρι τη δύση του ηλίου. Οπότε, προχωράμε. Πριν πάω στο πρώτο στίγμα, θα φτιάξουμε, όπως είπαμε, όλα τα καλάμια να είναι έτοιμα και συνεχίζουμε να τα λέμε. Κάθε φορά που σκέφτομαι κάτι, κάθε φορά τις εσωτερικές σκέψεις που κάνω ουσιαστικά όταν ψαρεύω και πιάνω ψάρια, θα σας τις λέω δυνατά, έτσι ώστε και εσείς να πιάσετε ψάρια, γιατί αυτή είναι η ουσία. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να έχουμε όλες τις πιθανότητες για να πιάσουμε ένα ψάρι. Γι' αυτό βλέπετε ότι κουβαλάω πολλά καλάμια. Δεν έχω κάποια λόξα να δείξω κάτι. Οπότε, αρχίζω. Εδώ. Εδώ έχω σιλικόνες. Η σιλικόνη, όταν πας για συναγρίδες, είναι ένα δόλωμα που πρέπει να το έχεις. Βλέπετε ότι δεν έχω πολλά, πάρα πολλά χρώματα, γιατί το χρώμα που έχω εμπιστευτεί πλέον, όχι λόγω χρώματος, λόγω του ότι μου έχει δώσει τα περισσότερα ψάρια, είναι το Candy Green. Το Candy Green, ειδικά στη Fish. Ωραία, ωραία. Το Candy Green στη Fish έχει και UV κεφάλι. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ καλή σιλικόνη που σε ψαράκι που λέμε, γιατί αυτή είναι ψαράκι, την εμπιστεύομαι 100%. Οπότε, το ένα καλάμι πάντα έχει μία σιλικόνη έτοιμη να πέσει στο βυθό. Έφυγε αυτό. Σιλικόνη. Πάμε τώρα. Αυτό είναι που αντικαθιστά το καλάμι ζόκας
που είχα σεταρισμένο με το Ocean Jigger. Slow Emotion της ξέστα, ζέστα, πες το πως θες. Κάπως έτσι είναι. Μαλακό καλάμι με τα χαρακτηριστικά που θέλω, λιγάει μύτη, λιγάει μύτη αρχικά και μετά λιγάει όλο, σου επιτρέπει να έχεις παράμαλα 0,43 ή 0,47 που είναι τα παράμαλα που θέλω για να ψαρεύουμε συναγρίδες και πιστέψτε με ότι κάνει τη διαφορά. Τι θα κάνω τώρα, σήμερα? Θα βγάλω να έχω διάφορες ζώκες. Ξέρετε ότι η εμπιστοσύνη μου πλέον είναι στο εξόκα που λέμε, το οποίο έλυσε ουσιαστικά όλα τα προβλήματα της κανονικής ζώκας. Αλλά για γρηγοράδα θα έχω και μία έτοιμη ζώκα αρματωμένη έξω. Γιατί βάζω πρώτα τη ζώκα εγώ προσωπικά, αυτό εσείς το τέτοιο, θέλω να τσεκάρω λίγο για ποια σήματα, δεν θέλω να χάσω εξόκα. Προτιμώ να χάσω μια απλή ζώκα παρά να χάσω το σύστημα. Λοιπόν, έχουμε μια ζωκούλα και είμαστε έτοιμοι για την πρώτη κατεβασιά. Το κουτί με τις ζώκες μου πάντα κοντά και τέτοιο. Και αυτό το τσαντάκι, τι έχουμε εδώ? Όλα τα εξόκα. Ταν-ταραραν. Μου βγάλες και ένα, πού είναι, πού το έχεις βάλει? Δεν ξέρω γιατί ο Παναγιώτης το έβαλε σε ένα άλλο σημείο. Το κρύβουμε, ναι, να και μείνει στη βάρκα. Κάτι, ναι, ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ ετοιμάζουμε και ένα τέτοιο, να είναι έτοιμο να γίνει η αλλαγή όταν του πρέπει. Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό πιο μετά και θέλω άλλο ένα καλάμι, έτοιμο κι αυτό, πες. Βάλτε και στη θέση του. Εδώ, βάλτε στη θεσούλα του. Οπότε έχουμε το καλάμι με τη ζώκα έτοιμο, το καλάμι με τη σιλικόνη έτοιμο και πάμε τώρα. Λοιπόν, αποφάσισα να βρω και να πάρω από ό,τι συζήτησα και με τον Αργύρη τον Μπογδάνο, ιδιοκτήτη του καταστήματος Εξέλιξη. Τον ξέρετε τον Αργύρη. Τους καλύτερους πλάνους της αγοράς. Από τους καλύτερους πλάνους της αγοράς. Δείξε εδώ. Έχω flap. Flare. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Θα βάλουμε ένα πλάνο να υπάρχει επάνω. Πάντα να σας πω και πώς θα το χρησιμοποιούμε και μάλλον γιατί το χρησιμοποιούμε, όχι πώς, γιατί. Να μου πεις, ρε Χριστόφορε, είσαι σε ρηχά ή βαθιά νερά? Είμαι σε ρηχά, αλλά θέλω να υπάρχει ένας πλάνος επάνω για τους λόγους που θα σας πω παρακάτω. Ορίστε, εδώ είναι αυτός. Και τώρα να σας πω και για το καλάμι, γιατί έκανα αναβάθμιση. Ουσιαστικά η αναβάθμιση είναι σε 3-4 καλάμια, θα σας δείξω και το άλλο. Το καλάμι αυτό πάλι Slow Emotion. Εντάξει, το κωδικό θα το γράψω κάτω. B5103, αλλά δεν έχει νόημα να σας το πω. Μπορώ να το γράψω 5-10, P1,5 κτλ, κτλ. Οπότε είμαστε έτοιμοι τώρα. Έχουμε τα προσόντα που λέμε, να προσεγγίσουμε το πρώτο στίγμα. Οπότε πάμε να κάνουμε δουλίτσα. Έτσι αρχίζει. Το είδαμε. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα δολώσω πρώτα μία μικρούλα σουπιά, αλλά κοιτάξτε ποιο είναι το θέμα τώρα. Κανονικά ο σωστός τρόπος είναι πρώτα να χρησιμοποιείς τα τεχνητά για να καλέσεις τα ψάρια, να τα κάνεις να ενδιαφερθούν ή να τσιμπήσουν, και μετά να χρησιμοποιήσεις σουπιά. Γιατί το κάνω τώρα? Είναι πάρα πολύ πρωί και ξέρω ότι το πρωί εδώ υπάρχει περίπτωση να είναι κρυμμένα τα ψάρια, αλλά να ρίχνεις επάνω τους. Η σωστή τεχνική είναι αυτή που θα σας πω αργότερα πώς θα προσεγγίζετε ένα στίγμα. Εγώ θα κατεβάσω πρώτα σουπιά, να κάνουμε και τις δουλίτσες μας, να τις φτιάξουμε εδώ πέρα. Γιατί όταν κατεβάζουμε τεχνητά, θέλω να κατεβάζουμε δύο άτομα. Ένας πλάνο, ένας σιλικόνι. Και, οπότε... και να βγάζεις εσύ με τη σουπιά, συναγρίδες. Όχι. Όχι, εγώ. Εγώ πλάνο. Και ο πλάνος να αιωρείται. Τέλος πάντων. Κατεβάζω. Άντε. Παίζει να είναι και σκαθαριά. Πίτσα ούσια. Οπότε ναι. Οπότε τι θα κάνω? Ή τσαούσια ή σκαθάρια. Γιατί τα βλέπω που κυκλοφορούν έτσι λίγο ψηλά. Θα βάλω ένα εξόγκα εδώ.
το οποίο το βαρύδι θα είναι στο 1,5 μέτρο κάτω. Να ψαρέψω ουσιαστικά στο σημείο τους που λέμε, στο εκεί που κυκλοφορούν. Ακόμα, Πρέπει να έχει ανοίξει γούβα η τράτα. Τι διάολο, ναι, κοίτα το. Πάτος. Τώρα πάτος. Μια κλίση, έχει επαφή. Εγώ είμαι. Την έθελε και πατωμένη τη σοκιά που τελείωσε, αλλά δεν πειράζει. Ρε μαλάκα, σε 123 μέτρα, τι πατωμένη. Τι ψαρεύει. Βέβαια είναι όντως τα πιο κατάλληλα μέτρα, έτσι. Όταν το καλάμι είναι για slow. Ναι, ναι, ναι. Θα δούμε τι μπορεί να είναι στα 123 μέτρα τώρα. Μπακαλιάρος. Κάτι τέτοιο θα είναι. Εντάξει, όχι, δεν είναι τόσο βαθιά. Ξέρεις πώς θα έρθει, θα έρθει... Θα έρθει χωρίς, θα έρθει... Χωρίς μάτια. Ναι, μπράβο αυτό. Θα του είσαι αλλάξει τα φώτα. Για δούμε. Δηλαδή σε αυτά μέτρα το τσίμπημα δεν κάνει. Πρέπει να είναι πολύ μικρό. Έχει πιάσει τίποτα. Εντάξει, άμα πιάσουμε εκεί κάτω. Κοίτα εδώ, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Πιάσαμε ψάρι. Ναι, ναι, είναι αυτό. Έλα, το... Να σου πω τέτοιο, δεν είναι αυτό. Ναι, αλλά σηκώθηκε, φαντάσου. Ναι, γιατί το πήρε. Σηκώθηκε και το πήρε στον αέρα. Και το... Μάλιστα. Αυτό που λένε κοκκινόψαρο, να ξέρεις. Ναι. Βγάζουμε κοκκινόψαρο. Ναι, σε πήρε στην κίνηση και σένα. Ναι. Το πήρε και στη σουπιά, δεν πήρε. Άντε έτσι για να... για να φύγει αυτή η κακή σουπιά. Σίγουρα κοκκινόψαρο είναι, ρε. Τέτοιο, σαν αυτό. Όταν άρχισες να το φέρνεις, εσύ πήρε. Ναι. Είναι λίγο επιθετικά. Ψηλά όμως, πολύ. Τι ψηλά μου. Ψηλά, 123 ψηλά. Μέτρα. Λυγίζει το καλάφι. Ναι. Είναι από το βάρος, είναι που έχει ανοίξει το στόμα. Ή αυτό έχει διπλό σε μια σουπιά, δεν από δεν ξέρω. Όχι, είναι. Πώς σε πήρε συγκίνηση. Κάτω-κάτω τι έχει τώρα, εσύ είσαι πονεμένος. Ναι, εγώ. Έλα, όσοι είχαν τσίκερα, έχεις γίνει εδώ. Να δούμε το κοκκινό ψαρό. Να το δείξαμε. Κάτι έχει. Έλα, κάτι. Στοί, στοί. Πιάνεται. Πιάνεται. Ναι. Πού το ξέρεις. Γιατί το πιάσαμε. Να το ξαναπιάσεις. Έλα, ρε, σε γραφικά μετά, γίνεις ξεφτυλά. Σίγουρα, Ναι. Πιάσω το σώμα. Πού τα δω δυνατά. Ωραία, βγάλω το αγκίσρι. Και ξαναρίξει η αγκία. Ούτως ή άλλως ψόφια είναι. Α, δείξω. Όλοι ανεβάζετε, κοιτάξτε τι βρήκαμε στη θάλασσα. Σας έχω, Σας έχω. Τελειώσατε. Τελειώσατε. Είναι... Η νίκη είναι αδιαφυσβήτητη. Λοιπόν, δεξαμενή καυσίμου, σαν αυτή που έχουμε εμείς στην αεροπορία, παιδιά. Πραγματικά
ήταν μια δεξαμενή μέσα στη θάλασσα. Με την παλέτα είναι. Με την παλέτα. Το οποίο είναι απίστευτο. Πάμε να τη δείτε. Να το, ναι, AdBlue είναι. Δεξαμενή AdBlue. Δεν έχει μέσα, αν είχε, δεν είχαμε κάνει. Εγώ βάζω AdBlue στο... Το πιάσε, το τσίπισε. Στην κίνηση επάνω. Εγώ ήμουν απάνω, τώρα κατεβαίνω. Σαν ουσία. Ναι. Από όχι. Μπράβο, μπράβο. Το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε. Πω, 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 πω. Για δούμε. Είναι στο όμορφο. Αυτά είναι. Λάγε. Ρε! Το τσίπησες. Φέρ' το ρε πάνω να το δούμε ρε το ψάρι ρε, μας ταλαιπωρείς. Να το... Ωραίο, ωραίο. Αυτά που είναι εδώ πέρα. Ε! Ωραίο τσάκι, ωραίο. Τα θέλουμε, τα θέλουμε. Έλα, έλα, έλα. Βάλε πολύ μικρή σουπιά. Τώρα τι κάνουμε εδώ. Τώρα που έχει αυτά, δολώνουμε κανονικά τη ζόκα μας με τις πιο μικρές σουπιές που έχουμε. Και ψόφια, εντάξει, είναι, έτσι. Και ψόφια, και ψόφια. Δεν έχει να κάνει. Τώρα δεν παίζει όλο. Να είμαι κι εγώ. Γεια Σοφία. Εδώ είμαστε. Ομοίως. Τσαουσάκι. Και πώς το έκανα. Τι έκανα για να τσιμπήσουνε, ενώ τα είχαμε δει. Λύσαμε πάλι την ηλεκτρική. Έρχεται. Για να δούμε τώρα, θέλουμε από την ηλεκτρική. Έλα, έλα από εδώ. Έλα από εδώ, βρε. Ίδιο μέγεθος. Τσαουσάκι με το εξόκα και προσοχή. Πιασμένο στο πίσω. Αγγίστρι. Η διαφορά από τη ζόκα από αυτό. Ότι είναι πιο ελεύθερο, πιο τέτοιο και το έφαγε πολύ. Έλα κάτσε ήσυχα όμως. Κάτσε γιατί περιμένετε, γιατί εδώ πέρα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Αυτά χτυπιούνται πολύ. Να κυρώσω λίγο. Ναι, τώρα ναι. Να. Ωραίο. Έχει πιαστεί από το, να το εξόκα, έχει πιαστεί από το αγκίστρι το πίσω, το SJ38-70. Αριστούργημα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί το τρώνε όλο, ξέρεις. Όχι, όχι, δεν μου δίνει δικαίωμα, ρε. Τι να καθώσω. Είναι μικρό. Θα τη φάει την καρφωσιά. Πήρα. Έλα από εδώ. Κάθατε. Και όχι. Λοιπόν, το πιάσα. Έκανα υπομονή και το πιάσα. Παιδιά, υπομονή. Στο πρέπει να αφήσω εγώ μας ή όχι. Εδώ προς το παρόν θα να δει εγώ. Θα το βάλω μπουκάτζο. Μπουκάτζο. Όχι, κάνουμε υπομονή. Άμα κάνεις υπομονή, το παίρνεις το ψαράκι. Να το. Α, είναι μεγαλύτερο, ε. Να δει. Όχι, είναι πιασμένο καλά, παιδί. Όχι, ένα είναι. Εντάξει, το έχουμε. Να το, παιδί. Υπέροχο. Ε. Τσάκα, τσούκα. Πολύ ωραία μεγέθη, έτσι. Ωραία, δεν λες τίποτα. Συνεχίζουμε. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, με μάικρο. Δεν ξέρω τι μου έχει τσιμπήσει, θα σας το βγάλω στο βυθόμετρο. Με το slow emotion το micro έρχεται. Κάτσε να δείτε τώρα. Εδώ, εδώ, να το, να το, να το, να το. Με το τέτοιο, με το slow. Με το slow λέω, με το micro. Και κοίτα τι είναι. Τσαούσι. Όχι, μαναλάκι. Ω, μαναλάκι. Περίμενε. Λοιπόν, γιατί με βλέπετε τόσο χαρούμενο. Ανεβοκατέβαζε λοιπόν το γατάκι, ο πιλαβάς, εδώ. Ανεβοκατέβαζε και το κυνηγάγανε τα ψάρια. Και λέει, του λέω, μου λέει, γιατί με κυνηγάνε και δεν πιάνουμε. Γιατί του λέω, το κουνάς
Άσχημα, yeah. Δεν το είπα έτσι βασικά. Ναι, και μου λέει πιάσε εσύ ρε. Και πρώτη κατεβασιά κάτσε πάνω. Να δεις. Αφού είστε και τώρα Αριστοτέλη, δεν σας πάει να μου τη λέτε. Όχι, όχι να μου τη λέτε, δεν σας πάει. Παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα ξέρετε τι θέλω όμως. Θέλω αυτό να το αφήσουμε με κάποιο τρόπο. Ναι, αλλά πώς. Χωρίς να μας. Να το πετάξω εκεί από τα παιδιά. Να το έφυγε. Λοιπόν, και εγώ ξανακατεβάζω, παιδιά. Λοιπόν. Και μια και πιάνω με αυτό, αυτό είναι το καινούριο μου καλάμι Micro. Έκανα και σε αυτό αναβάθμιση. Όσο κατεβαίνει, να το βλέπετε. Για να ξανάρθει τώρα. Αυτά. Θα ματώσουμε. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ, συνεχίζω. Τι κάνεις. Ωραία. Μπράβο. Αυτό είναι. Το καλάμι σου όρθιο. Ναι. Την κάμερα, γράψουμε. Γράψουμε, μην το σκέφτεσαι. Εδώ, εδώ. Τι δεν είναι. Ελά, ελά. Γράψουμε, γράψουμε. Συνεχόμενο. Την τσίπησε. Γρήγορα, ε. Εδώ είμαι εγώ. Και έχω απ' την άλλη το καλάμι μέσα. Πάμε. Εκεί που δεν τις περιμέναμε, κύριε, ήρθαμε σε μία και καλά τελειωμένη ξέρα. Τώρα συνεχόμαστε. Έλα. Μου τσιπάει. Βάλτε μέσα. Μου τσιπάει και εμένα. Ωραία. Τι πήρα! Αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχεις στο φορέα. Βγάλτε όμως στο φορέα. Δείξτε μου και... Ωραία. Πω, δεν προλάβαμε. Δεν πρόλαβα να σου αποχιάσω. Δεν πειράζει. Άστο, είχε πιαστεί καλά αυτή. Έχει πιαστεί πολύ καλά. Άντε, έχει πιαστεί από κόκαλο. Πολύ καλά το καλά. Βγάλε θέλει την αποχή. Ελευθέρωσε την αποχή. Ναι, μέταξε εδώ μέσα. Λοιπόν, πού γράφεις. Μάρκο, ναι, κοίτα ναι, τι γράφεις μπροστά. Ναι, ναι. Όχι, κοίτα τι γράφεις. Λοιπόν, κύριε, την ώρα που έφερνε ο Παναγιώτης, εγώ είχα το καλάμι έτσι, τσίπησε και σε μένα, την πήρα κι εγώ. Παραλίγο, συγγνώμη. Έλα, βάλτε μέσα. Εμένα είναι λίγο μαδέρι. Εντάξει, νόμιζα ότι είναι μικρότερη. Αλλά, παιδιά, νόμιζα ότι είναι μικρότερη. Πραγματικά, με κοροϊδέψε το καλάμι. Δεν έχει πιαστεί, Χριστόφορα. Με δούλεψε το καλάμι, παιδιά. Πρέπει να το δείξω που έχει πιαστεί. Ναι, είναι οριακή. Οριακή από το στόμα. Έλα. Για πάρε λίγο. Ναι, εκείνη. Δεν κάνετε τίποτα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, να τα παιδιά. Λοιπόν, το. Θα τα πούμε μετά για το καλάμι. Ας φέψουμε τώρα. Πω, ωραίο μαδέρι. Ωραία. Μπράβο, ρε Χριστόφορα. Χάσαμε μία, πήραμε μία. Η δικιά σου που είναι. Μέσα στο ψυγείο ήδη. Όχι, βγάλτε. Να... Τέτοιο, βγάλτε. Να, πήρες και εσύ την άλλη. Να τη. Είμαι πέρα λίγο μεγαλύτερη. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν πειράζει και καλά. Δεν το καθόλου καλά. Πάμε. Δεν πειράζει. Όχι καλά, ναι. Και κοίτα δεν βγαίνει. Λοιπόν, ναι, ξαναδολώνω και κατεβάζω. Φέρε μια μικρή, Μαρκό. Ωραία, κάνε τη χάση σου. Μαρκό, μικρή. Να τη. Εδώ είσαι. Ωραία. Μετά από χαμένη τσιπιά, χαμένη τσιπιά, δηλαδή τσίπησε και δεν καρφώθηκε. Επέμεινα, της το άφησα κάτω και ό,τι είχε μείνει την κάρφωσα κατευθείαν. Έτσι λοιπόν, κύριε, βγάζετε μεγάλα ψάρια από βάρκα. Θέλει υπομονή το έργο. Και δοκιμές. Και δοκιμές. Γιατί δεν ήταν τα ψάρια στο σημείο που περιμέναμε. Να τι έρχεται, δείξε κάτω λίγο. Τι είναι, από εκεί έχει δίπλα. Δείξε πώς έρχεται. Όπω. Την από εκεί έχει δίπλα, στη δεξιά σου. Όπω, τη βλέπει πώς έρχεται.
Έλα, πάει και αυτή. Λοιπόν, τρίτη συνεχόμενη. Δεν έχεις πάρει. Μείνε κάτω, μείνε κάτω. Μείνε κάτω, κάτω, εντελώς, πάτω. Ωραία. Να την παιδιά και η τρίτη. Θέλει υπομονή το ψάρεμα. Αυτό σας λέω κάθε φορά. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, ψάξτο, ρίξε, δοκίμασε. Εγώ έχασα και ένα ψάρι τώρα, την πρώτη που τσίπησε, την έχασα επειδή πριν είχα βάλει το καλάμι στη βάση με δόλωμα μέσα. Και είχα λύσει τα φρένα εντελώς. Τα είχα λύσει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όχι, αυτή έφαγε κανονικά και τα προσπέρασε. Αυτή δεν πάει, κατάλαβες. Ναι, ναι. Είναι και αυτό, λοιπόν. Και τώρα ήρθε η ώρα να δολώσω διπλέτα. Ναι. Τέλος, αφού είναι εδώ, ήρθε η ώρα για διπλέτα. Όλη μέρα τρέχεις, τα βρίσκεις και πιάνεις 3 σε 5 λεπτά. Παράνοια. Αυτή την έχασα και την πήρα μετά, το δες. Το βαλές. Το βαλές. Ναι, κάτω, γρήγορα. Δεν κλείσω την κάμερα. Η τέταρτη σειρά, λίγο πιο κοινά να σε γράφει η κάμερα. Μπράβο. Είσαι ωραίος και εγώ κατεβάζω. Σιγά. Παιδάκι. Όπως σας έχω πει, σε κάθε βίντεο θα προσπαθώ να βάζω κάποια ένθετα με κάποια tips για εσάς για να βελτιώνετε τις ψαριές σας. Για οποιοδήποτε ψάρεμα θα πηγαίνω σε αυτόν που ουσιαστικά είναι ειδικό. Σήμερα είμαι στο Εξέλιξη, Ρετσίνας 12, στον Πειραιά μαζί με τον Αργύρη, ο οποίος εκτός από τα άλλα ψαρέματα εξειδικεύεται πάρα πολύ στο slow. Το θέμα του σημερινού ένθετου είναι πώς κάποιος, είναι και μια ερώτηση που παίρνω από πολλούς, πώς κάποιος θα επιλέξει το βάρος του πλάνου ανάλογα το βάθος και το τόπο που ψαρεύει και πώς είναι ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πλάνους νέας γενιάς. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι είναι φυσιολογικό να γνωρίζουμε ότι να γνωρίζει ο κόσμος ότι αναλόγως των συνθήκων και του βάθους θα πάει και θα ανεβάσει το βάρος ή θα κατεβάσει αντίστοιχα αν μπορεί να κατεβάσει. Αλλά θεωρώ ότι ένα από τα πιο βασικά κομμάτια, ίσως το πιο βασικό και από αυτό, είναι το τι σετάκι κρατάμε στα χέρια μας για να δουλέψει τα συγκεκριμένα βάρη. Γιατί όπως θα δούμε παρακάτω, το βάρος για να δουλέψει, να πεταρίσει ο πλάνος μας, να βγάλει κινήσεις, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε συνδυασμό με το νήμα και το καλάμι μας. Άρα, δεν είναι μόνο το βάθος που πιστεύουν κάποιοι. Εδώ είναι και το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι και αυτό που ακούω. Σου λέει, α, εγώ θα πάω σε 160 μέτρα, δώσ' μου ένα 180, εγώ θα πάω σε 100, δώσ' μου έναν 120. Δεν είναι μόνο το βάθος, παίζει το ρόλο του, αλλά είναι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Και όχι, όταν λέμε εργαλείο, όχι μόνο καλάμι και το πέ του νήματος και όλα αυτά. Αυτά θέλουμε να μας εξηγήσει σήμερα. Κοίταξε, να δεις Χριστόφορε, όπως και εμείς όταν ξεκινήσαμε, κάναμε πολλά λάθη και σιγά σιγά βελτιωνόμασταν. Δηλαδή, πηγαίναμε στα 100 μέτρα για φαγκρία π.χ. και λέγαμε να δουλέψω τον μικρότερο σε βάρος πλάνο, διότι αυτός θα πεταρίζει καλύτερα, θα βγάλει καλύτερες κινήσεις. Και αυτό δεν ίσχυε. Τα περισσότερα ψάρια που πήγαιναν στο κατέβασμα, γιατί απλά πλανάριζε ο πλάνος και κάποια στιγμή σε βούτα για ένα ψάρι. Αλλά στα χτυπήματά μας δεν είχαμε καθόλου κίνηση. Και τι θέλω να πω με αυτό, όταν εγώ πήγαινα και ψάρευα με ένα καλάμι, θεωρούσαμε τότε ότι και τα πιο σκληρά ίσως είναι καλύτερα γιατί ήταν πιο νευρικά, άλλο λάθος και αυτό. Όταν πήγαινα με ένα πεντάρι, δηλαδή σε δύναμη καλάμι και με P2 νήμα πάνω, να ψαρέψω σε αυτά τα μέτρα, επέλεγα πολλές φορές ένα κατοστάρι πλάνο γιατί θεωρούσα ότι έχει πολλές καλές συνθήκες, οπότε θα κατέβω. Ας κατέβω σιγά, δεν με ενδιαφέρει. Εκεί είναι η παγίδα και εκεί είναι το λάθος, γιατί τι συμβαίνει αν εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ ελαφρύ πλάνο με ένα τεσάρι ή πεντάρι καλάμι και με P2 νήμα. Να κάνουμε μια παρένθεση. Ναι. Τι σημαίνει, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει, πες μου λίγο γρήγορα, τεσάρι, πεντάρι, τριάρι, τι είναι. Είναι οι σκληρότητες οι οποίες δίνουν. Δηλαδή το τριάρι είναι το πιο μαλακό, το τεσάρι πάμε στο πιο σκληρό, το πεντάρι τώρα τα γραμμάρια αυτά. Έτσι τα ονομάζουμε. Ναι. Εντάξει, τα καλάμια που αφορούν το slow. Ναι. Έχει ξεκινήσει, έχουν πατήσει όλοι πάνω στο Πόσειδον, όπου ήταν το πρώτο καλαμάκι που βγήκε για την τεχνική του slow. Και από εκεί και πέρα, ναι, όλες οι εταιρείες. Τα πρώτα δύο νούμερα έχουν να κάνουν με το ύψος, δηλαδή το 603 που πολλές φορές βλέπουμε, το 60 είναι το μήκος του και το 3 η σκληρότητα του καλαμιού. Πολύ ωραία. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όταν εγώ ψάρευα με αυτόν τον τρόπο,
Είχα το εξής μειονέκτημα, όπου σιγά σιγά τα καταλαβαίνουμε, σιγά σιγά βελτιωνόμαστε και αντιλαμβανόμαστε το τι γίνεται. Όταν πάμε με έναν πολύ ελαφρύ πλάνο να ψεραρέψουμε με ένα ουσιαστικά λιγάκι πιο βαρύ σετ, ποιο είναι το μειονέκτημα? Ότι όταν εγώ χτυπάω έναν πλάνο και ξεκινάω να τον δουλεύω, ο πλάνος με το χτύπημά μου παίρνει μια αλφακίνηση, αλλά το δυνατότερο σημείο του πλάνου, εκεί που θα βγάλει κίνηση και εκεί που το θέλουμε να δουλέψει πολύ, είναι όταν του δίνω το κενό και ξεκινάει να κάνει τα στριψίματά του, τα πεταρίσματά του. Αν ο πλάνος μας είναι ελαφρύς για το βάθος στο οποίο βρισκόμαστε και σε αντιστοιχεία με το νήμα μας, πολύ ουσιαστικό, πολύ σημαντικό, ακόμα και πολύ περισσότερο από το παράμαλο είναι το νήμα, γιατί δημιουργεί τεράστιες αντιστάσεις. Όσο οπότε αυξάνεται το νήμα, επηρεάζεται πιο πολύ από τα ρεύματα. Ναι, άρα το δημιουργεί, άρα δημιουργεί πρόβλημα στην κίνηση του πλάνου. Οπότε τι γίνεται, ένας ελαφρύς πλάνος δεν έχει τη δύναμη να πεταρίσει, να πάρει πίσω, να τραβήξει δηλαδή την αντίσταση που δημιουργεί το νήμα σε όλο αυτό το βάθος το οποίο έχουμε πάει και να βγάλει τις κινήσεις του ώστε να του ξαναχτυπήσουμε εμείς και να τον ξαναισιώσουμε. Γιατί έτσι αποκτά νόημα και το χτύπημά μας μετά. Όταν ο πλάνος μου αυτός έχει τη δύναμη να στρίψει και να πεταρίσει, στο επόμενο μου χτύπημα εγώ του ξαναδίνω κινήσεις, τον ξαναισιώνω. Αυτό είναι το οποίο ένα πραγματάκι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Δεν λέω ότι δεν μπορούμε να ψαρέψουμε με κατοστάρι πλάνο στα 100 μέτρα, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε με ένα συγκεκριμένο σετάκι. Δηλαδή με αντίστοιχο νήμα, αλλάζοντας δηλαδή και πιο μαλακό το καλάμι, το νήμα. Ναι, σωστά. Μπορούμε. Σωστά. Ναι. Οπότε, αν εμείς έχουμε σετάρι και έχουμε φτιάξει ένα καλάμι slow, το οποίο είναι ένα medium σε δυνάμεις, δηλαδή με ένα P1,5 και ένα 3, το θεωρώ είναι το πιο λαράμντο, ας πούμε, σετάκι αυτή τη στιγμή, και για λίγο πιο ρηχά και για λίγο πιο βαθιά. Ένα 3 με P1,5 νήμα. Ναι. Τώρα εντάξει, αυτά θέλω να τα πούμε λίγο παραπάνω. Αυτή τη στιγμή εγώ σε αυτό το σετάκι δεν πέφτω κάτω από 150 γραμμάρια με τίποτα. Καταλάβατε που είναι. Αυτό είναι ασχέτως του βάθους που θα ψαρέψω. Διότι βλέπω πολλούς ανθρώπους που λένε, μωρέ, εκεί πέρα που πάω έχει κάτι φαγκρόπουλο, ας πούμε, 1,5 κιλό. Και λένε, θα σου πάρω ένα πλάνο, να αυτό είναι 100 γραμμάρια. Μπορώ να σου δείξω ένα. Ναι, να το βάζουμε σε λάθος καλάμια. Μπορώ να σου δείξω ένα 150 πλάνο που μπορεί να προσεγγίσει μικρότερα ψάρια. Αυτό είναι 150 και αυτό εδώ είναι πάλι 150. Έχουν μεγάλη διαφορά. Ναι, είναι πιο massive. Ναι, εντάξει, αν θες να προσεγγίσει, κοίταξε. Σε όλες τις τεχνικές έχει το μικρό δόρυμα στα μικρότερα ψάρια, το μεγαλύτερο δόρυμα στα μεγαλύτερα ψάρια και. Αλλά επειδή το σετάκι το σλόγο δεν το φτιάχνουμε συνήθως για σκαθάρια ή φαγκρό που κάνει σε ό,τι δεν ξέρω εγώ τι, και είναι σωστό να το χρησιμοποιούμε για αυτό το οποίο το έχουμε φτιάξει, να στοχεύουμε έτσι σε λιγάκι καλύτερα θυράματα, σε μεγέθη, είναι σωστό να μην πέφτουμε πολύ σε βάρος, γιατί χάνουμε από την κίνηση ουσιαστικά, δηλαδή του κόβουμε την κίνηση του πλάνου και δεν μπορεί να βγάλει τα πεταρίσματα. Πάει πιο αργά ο πλάνος. Δεν είναι ότι πάει πιο αργά. Τι γίνεται, όταν εγώ το χτυπάω, αυτό τι θέλει να κάνει, θέλει να στρίψει, να βγάλει δηλαδή όπως έχει σχεδιαστεί να κάνει τα πεταρίσματα του, αλλά αν κρέμεται από το νήμα μας, κάνει αυτό το πράγμα, υπολειτουργεί, δηλαδή το κάνει πάρα πολύ σιγά αυτό το πράγμα. Οπότε έχω πάει εγώ κατευθείαν στο επόμενο χτύπημα και δεν έχει προλάβει να κάνει τίποτα πλάνος. Σε κάθε καλό πλάνο, ας πούμε, όπως βλέπετε εδώ πέρα στο φλαφ πίσω, δείχνει και τον τρόπο που κινείται στο πέσιμο, έτσι, να το πούμε αυτό. Για να καταλάβετε αυτά που λέει, δηλαδή είναι φτιαγμένος ο πλάνος, ώστε όταν τον αφήσει, δηλαδή αν τον πετάξουμε μέσα, χωρίς, θα πάει έτσι κάτω. Δεν θα πάει σαβαρίδι, γι' αυτό είναι φτιαγμένος έτσι. Τίποτα θα πεταρίσει, θα κολλήσει ακόμα καλύτερα. Και για αυτούς τους πλάνους, ξέρετε, εγώ σας λέω το καλύτερο για σας πάντα, για αυτούς τους πλάνους δεν πρέπει να παίρνετε ημιτασιόν. Δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγματα. Μακάρι να ήταν αλλιώς. Υπάρχουν μελέτες πίσω από αυτούς τους πλάνους, γι' αυτό είναι τόσο ακριβή. Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί βλέπεις έχουν πολλούς τρόπους οι οποίοι κατασκευάζονται, μέχρι και διαφορετική κατανομή στο βάρος, πίσω βάρη, μπροστά βάρη, μέσω βάρη. Δεν είναι μόνο αυτό. Αντιμόνια, σκληρότητες. Κάνουν διάφορα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρεις κάτι, όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία, επειδή το έχω ξαναπεί, να κάνουμε τόσα έξοδα, δεν θα. Συμφωνηθούμε εκεί. Σε αυτό που πάμε να δείξουμε στο ψάρι, δηλαδή έτσι, για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε, πάμε τώρα να το κάνουμε πιο λιανά, να συζητήσεις τώρα συγκεκριμένα για βάθη, καλάμια και πλάνους. Εδώ τώρα μιλάς εσύ. Ναι. Πες ότι ήρθα εδώ στο μαγαζί σου και σου ζητάω να μου φτιάξεις, να μου δώσεις πλάνους για να ψαρέψεις. Σίγουρα ξεκινάμε πάντα από την περιοχή την οποία θα ψαρέψει ο πελάτης. Αν θα μου πει ότι θα ψαρέψω, ας πούμε, νότιο Εγωικό ή δεν ξέρω τι, με ένα συγκεκριμένο όριο βάθους, θα ξέρουμε ότι θα πρέπει να κινηθούμε σε πιο μαλακά καλάμια και να. Πάμε, πες, αυτά τα όρια. Αυτά τα όρια θέλουμε.
Αλλά θεωρώ αυτή τη στιγμή γενικότερα ότι όπως σου είπα ένα τριάρι καλάμι, εγώ με αυτό εδώ το οποίο είναι τριάρι καλάμι, ψάρευω και στα 150-160 μέτρα εύκολα. Οπότε Αργύρη, πάμε στα διατάφτα αυτή τη στιγμή να πούμε στον κόσμο κανονικά την αντιστοιχεία καλαμιού, σετ, με νήμα και τι πλάνους. Ας πούμε, εγώ θέλω να ψάρεψω ένα 80 πλανάκι στα 50 μέτρα. Δεν μπορώ ή πώς μπορώ να το κάνω σωστά. Όταν μιλάμε για slow και θες να ψαρέψεις δηλαδή σε slow tempo, σε αργό ρυθμό και όχι κλασικό vertical γρήγορο jigging, ας το πούμε έτσι, θα πρέπει να πάμε στο αντίστοιχο καλαμάκι. Ένα 80 μπορεί να ξεκινάει από το άσο. Πολλές εταιρείες ξεκινάνε και από το 0. Άλλο το άσο, το άσο δύναμη καλαμιού, με το αντίστοιχο νηματάκι μπορεί να είναι 1,2 κτλ. Να σε ταρριστούμε δηλαδή για να ψαρεύουμε αυτά τα πλανάκια. Για τα 50 μέτρα. Ναι. Αν πάμε στα 100 ξεκινάμε, για τον ίδιο πλάνο. Ξεκινάμε και ανεβαίνουμε. Σε ένα διάρρη καλάμι με 1,2-1,5 κτλ. Νήματα σε πλανάκια έως 120-150. Σε ένα τριάρι καλάμι από 120-150 μέχρι 220-230 και ξεκινάμε και ανεβαίνουμε κλίμακες για να πάρουμε, όπως σου είπα, την καλύτερη κίνηση στους πλάνους με το συγκεκριμένο set το οποίο δουλεύουμε. Οπότε, για να το καταλάβω, για να το πω, όπως το ακούει ο κόσμος τώρα, να δούμε αν το καταλαβαίνει. Βαθαίνουμε, όσο βαθαίνουμε, αυξάνουμε το βάρος και όσο έχουμε πιο σκληρό καλάμι, αυξάνουμε το βάρος. Σωστά, σωστά. Εντάξει, αν μείνουμε στο ίδιο βάρος, θα ρίξουμε το, αν μείνουμε στο ίδιο βάθος, θα ρίξουμε το βάρος του πλάνου έχοντας λεπτότερα εργαλεία. Ναι, έτσι, σίγουρα υπάρχει, ναι, σίγουρα εκεί πέρα μπορούμε να ανέβουμε, να κατέβουμε λίγο, αλλά μέσα σε λογικά πλαίσια και βέβαια οι συνθήκες από μόνες του μπορεί να μας πάνε σε πιο βαρύ πλάνο ή σε πιο ελαφρύ, αλλά δεν μπορούμε να... να έχουμε πολύ μικρό πλάνο με χοντρά καλάμια. Ναι, γιατί να ξέρεις ότι θα χάσουμε και το τέμπο μας, το slow, το αργό, το οποίο είναι για τα ψάρια τα οποία ενδιαφερόμαστε, που είναι στον πάτο της θάλασσας, έτσι, αν μιλάγαμε για ψάρια τα οποία είναι κυνηγιάρικα, είναι πελαγικά ψάρια που αρέσκονται σε γρήγορα, αλλάζουν εκεί τα πράγματα. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω εγώ και αυτό που πρέπει να καταλάβετε και εσείς είναι ότι αυτή η εξίσωση μεταξύ πλάνου καλαμιού δεν είναι τόσο εύκολη όσο μας την παρουσιάζανε παλιά. Γιατί παλιά λέγανε κάτι όσο κατεβαίνει σε βάθος, τόσο αυξάνει και είναι αυτό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ναι, είναι μια αλυσίδα. Ξεκινάμε από το σετ μας που ορίζεται να ψαρέψει κάτι συγκεκριμένο. Με το αντίστοιχο νηματάκι το οποίο εμείς θα ταιριάξουμε. Ή αν κάποιο έτσι σε ένα εδώ, ξεκινάμε. Ή αν κάποιο έτσι σε ένα εδώ, πρέπει να σου πει τον τόπο που ψαρεύει για να το καθοδηγήσει στο σετ. Στο χώρο, αν μου δώσει εμένα το συγκεκριμένο καλάμι το οποίο είδαμε πριν και μου πει πάρε μόνο αυτό θα ψαρέψει και τα μέτρα που θα πάμε είναι έως 50-60 μέτρα, δεν θα πάμε πιο βαθιά. Δεν θα πέσω κάτω από τα 130-140 γραμμάρια. Στα 50 μέτρα. Σε βάρος, ας πούμε. Με τίποτα, με τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει λόγο. Θα χάσω την κίνησή μου στο πλάνο. Καταλαβες. Και γι' αυτό πολύ αποτυγχάνω. Στο slow πιστεύω. Δηλαδή το slow έχει βγει μια έτσι, αν το πω, μια βρώμα όπως το λέμε λαϊκά, ότι ξέρεις είναι δύσκολο κτλ. Αυτό που χρειάζεστε πραγματικά για να έχετε επιτυχία στο slow, γιατί όταν τα ψάρια είναι κάτω και έχουν όρεξη να φάνε, θα φάνε και στον πλάνο. Χρειάζεται κάποιος να σας καθοδηγήσει να κάνετε αυτό το σωστό σετάρισμα. Όλα τα άλλα θα είναι εύκολα μετά. Θα ανέβει ο κόσμος στη βάρκα, θα το κατεβάσει και θα πιάσει ψάρια. Γι' αυτό και σας λέω, όπως εμπιστεύομαι και εγώ, μπορείτε να μιλήσετε εδώ με τον Αργύρη, Ρετσίνας 12, πες το τηλέφωνο γιατί είναι κάτι, αυτό είναι κάτι παιδιά που δεν μπορείτε να το παραγγείλετε από το site. Αυτό θέλει μιλητό που λέμε. Πρέπει να το μιλήσει ο κόσμος. 2-11-40-95-996 είναι. Αυτό ακριβώς. Μπορείτε να βρείτε τον Αργύρη. Μπορείτε να του πείτε τον τόπο που ψαρεύετε, τα ψάρια που απευθύνεστε, και να κάνουμε το σωστό σετάρισμα όπως έκανε για μένα, έτσι θα κάνει και για εσάς. Σωστά. Ναι. Από ποικιλία, από πλάνους έχουμε. Εντάξει, ναι, αυτό μπορούμε να καθοδηγήσουμε, δεν το συζητώ. Απλά αυτό που λέγαμε πριν, σίγουρα μετά πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με την κίνηση και εκεί έχουν αλλάξει πολλά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο ένθετο θα μιλήσουμε για τις κινήσεις που πρέπει να κάνετε στο slow. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλο ένα ένθετο από εδώ, από το Εξέλιξη Ρετσίνα 12 στον Πειραιά. Συνεχίζουμε στο ψάρεμα. Είναι εδώ. Είναι μπροστά. Δεν ξέρω πώς να την βρούμε. Φέτο. Τι θα σκοτωθούμε, ρε μάλλον. Ας το βγάζω. Γράψω, γράψω. Έλα, Μανώ. Πάντα όταν παίρνω το τηλέφωνο. Τι πάντα, ρε μαλάκα, έχουμε πιάσει 5 συνεχόμενες. 5 συνεχόμενες Powering και έχουμε... Ο, δεν έχει.
Δεν έχει μπαταριά. Όχι. Έρχεται προς τα πάνω, ε. Μάζευε, μάζευε. Τι, να πω εκεί. Ναι, μαζεύω γρήγορα. Να πω εκεί. Βάλτε μέσα. Να. Όχι, όχι. Αχ, ωραία. Αριστούργημα. Λύσε, λύσε. Ναι, έτοιμος. Τέλεια, τέλεια. Έγραφε η άλλη, εντάξει. Έγραφε η άλλη, αλλά δείξε το ψάρι σε αυτή την κάμερα, γιατί δεν έγραψε η άλλη. Μάζεψε εδώ. Περίμενε. Μάζεψε εδώ, μάζεψε εδώ, γιατί δεν μπορώ, κάθω πάνω σε καλάμι. Τι, γιατί, τι. Περίμενε λίγο ρε Μάνο. Μάνο, ένα λεπτό. Μάζεψε το να κρατήσει τη διπλέτα λίγο ρε. Δείξε εδώ το ψάρι, εδώ. Εδώ. Μπράβο, μπράβο. Τώρα μας έχει πάθει, μας έχει πιάσει παροξισμός. Έτσι. Αυτή έμεινε μετά τη χασούρα του Παλαγιώτη, ναι, ναι. Της Εξάκυλης. Αυτή που δεν έφυγε την πήραμε, ναι. Ένα Μάνο, τις βρήκαμε αλλού. Λοιπόν, πανικός μέσα σε 10 λεπτά, έτσι γίνεται το έργο. Αυτό που έχω να σας πω για την κατάσταση που είδατε είναι, πρέπει να είστε συγκροτημένοι και πολλά άτομα να είστε. Πρέπει να κατεβαίνουν όταν τα βρίσκετε τα ψάρια έτσι, δεν πρέπει να κατεβαίνουν όλοι μαζί παρέα. Ένα, άντε δύο στη χειρότερη. Μετά θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί όταν χάνετε ψάρι. Τι, όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως έγινε και με μένα το πρωί, όπως έγινε και με το Πάνο τώρα, όταν χάθηκε ψάρι, μετά εξαφανιστήκαν όλα. Να πούμε και τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις, ναι. Που χάθηκαν. Ποιο, ναι, ναι. Καλά, θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έχασα, ακούστε τι έκανα. Εγώ άφησα τα φρένα ανοιχτά κατά πώς. Είχα βάλει το... Σας πω και τα λάθη για να τα αποφεύγετε. Είχα βάλει το μηχανάκι, το καλάμι στη βάση, τύπου έτσι. Και ψάρευε μόνο του και είχα λύσει. Οπότε δεν είχε τίποτα εκεί που ήμασταν, το μαζεύω. Το μαζεύω, ερχόμαστε στο άλλο σημείο, δεν έχει ξαφρένα, όπως ήτανε. Το κατέβασα και όταν μου τσίπησε, κουκου, λιμένα εντελώς τα φρένα. Ούτε κάρπος, ούτε κάρπος, μα δεν ήταν λιμένα από πριν. Αμέλεια, αμέλεια. Και εσύ, όταν το ψάρι έπαιρνε, ο Παναγιώτης ήθελε να το κοντράρει, δεν, να πάει μαζί του με 43-45 παράμαλο, όχι. Δεν έχει. Κόντρα, κόντρα. Είναι και ολόκληρο δαμάλι. Και έκοψε. 2 μέτρα και έκοψε. Τι θα τα κάνουμε τώρα. Αυτά ήταν τα λάθη μας, μας κοστίσανε. Πάμε για το σούρουπο. Γιατί είναι μικρούλα αυτή. Είναι μικρούλα, είναι μικρούλα. Φαίνεται. Και δεν ξέρω αν είναι καν συναγρίδα. Μήπως είναι κανένα. Είναι συναγριδούλα, είναι, ναι. Να τη. Όχι, δεν είναι. Ναι, φαγκρόπουλο είναι. Όταν μιλάω εγώ. Φαγκρόπουλο. Δεν. Πάμε. Ωραίος, φαγκρί. Ωραίος. Κατάλαβα ότι δεν είναι συναγρίδα. Ναι. Ρε. Λοιπόν. Τι αυτό. Αυτό δεν πάνε. Ναι, ε. Όχι, αυτό θα μείνει στο άσπρο. Ναι, αλλά δεν πρέπει. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα κάτω. Όχι, δεν πρέπει να αλλάξει το άσπρο. Εσύ. Έλα, πρέπει να ρίξουμε. Ωραία, για 21 να το δω. Ωραία. Ωραία, πιάσ' το καλά, γιατί αυτά είναι λίγο άγρια. Κοίτα. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα που έχει πιαστεί. Στο τσακ. Ήτανε. Πολύ ωραίο. Φαγκρί ωραίο. Ήρθε η ώρα. Μάλλον ήρθε η τελευταία μας ψαρευτική ώρα. Ο ήλιος είναι εκεί. Θεωρητικά στην περιοχή αυτή η ώρα έχει δείξει ότι αξίζει όπως αξίζει και το πρωινό. Δεν θα δαπανίσουμε άλλο χρόνο και να μην το κάνετε κι εσείς το πέρα δόθε. Εδώ που πιάσαμε τα ψάρια πριν, θα στρατοπεδέψουμε για πόσο. Έχουμε ένα 40 λεπτό, μια ώρα. Θα κάτσουμε εδώ,
θα έχουμε δολώματα κάτω και θα περιμένουμε τα ψάρια. Ξέρουμε ότι τα ψάρια είναι στην ξέρα. Το γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι κοντά εδώ δεν έχει άλλη ξέρα. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση τώρα τα ψάρια να φύγανε, να πήγαν σε 150 μέτρα βάθος και να τέτοιο. Δεν υπάρχει. Είναι κάπου εδώ στην ξέρα. Οπα. Κράτα. Πάρε. Πάρε. Εδώ την κάμερα πάρε. Καλά, λοιπόν, πήρε πάλι το χαφίσι εκεί πέρα. Πήρε ένα κατεβασματάκι. Έκανε το καλάμι έτσι. Κάτσε να δούμε να συνεχίσει. Τι έλεγα, πού ήμουνα. Θα σας οδηγήσω εδώ, είπες. Ναι, θα σας οδηγήσουμε εδώ την τελευταία ώρα. Σήκωσε το λίγο ψηλά έτσι για να μην γράφεις. Και ό,τι μας δώσει. Πρακτικά είναι αυτό που λέμε που κάνουμε heavy. Έτσι, έχουμε κάτσει εδώ πέρα, έχουμε κατεβάσει τρία καλάμια. Μία διπλέτα, δύο μονές. Ό,τι περάσει πιστεύω θα το βρει. Ένα tip σημαντικό είναι μη χάνετε το χρόνο σας συνέχεια να πηγαίνετε από σημείο σε σημείο, από σημείο σε σημείο. Αν ξέρετε, αν έχετε πάρει παράδειγμα, δηλαδή πιάσατε πιο νωρίς, ότι σε μία ξέρα, ένα σημείο έχει ψάρια, παραμείνετε εκεί και αυτά περάσουν. Εκεί είναι και κάνουν γύρω-γύρω. Αυτό είναι το πιο σωστό να κάνετε. Θα πηγαίνεις μαζί τους σκύβοντας. Μην το χάσεις κατά τον ίδιο τρόπο. Πάμε. Σε έχω. Συνεχόμενα. Όταν πάει, κατέβα. Σκύψε. Έτσι, μπράβο. Μαζί του. Έτσι, μπράβο. Και μετά στα άλλα τράβα. Μπράβο, το έχεις. Εσύ τι θα κοιτάς. Εδώ ή εκεί. Κοίτα εκεί. Και εδώ να το αποτυχιάσω. Άσε αυτό, θα το κάνουμε στο τέλος. Λοιπόν, το έχουμε. Μην το χάσεις. Γιατί κάτι να σε πιέζει. Μην το χάσεις το ψάρι. Δεν είναι, τα πας καλά. Μην το χάσεις. Μην χάσεις το ψάρι. Κουκου. Σπασαρχίδης. Το έχει. Κάτσε λίγο τώρα. Τώρα έχει παραδώσει το ψάρι. Το έχουμε. Α, ναι, να το δω, ανεβαίνει κιόλας. Εδώ, να είμαστε. Ανέβηκε. Ο Φαγκρόπουλος. Πιάζω λίγο πιο ψηλά το καλό. Ο κύριος Φαγκρόπουλος. Μικρή είναι όμως, ότι είναι. Δεν πειράζει μόνο. Φαγκρή είναι. Εγώ, δεν έχω έκπληξη. Συναγρίδα είναι. Συναγρίδα είναι. Είναι συναγρίδα. Ναι, ναι. Είσαι γρυδαίος. Α, είναι μικρούλιο. Ναι, έχει πλαγίες. Από όλα έχει πιάσει. Τι τζίμπησες. Όχι, έχει πιάσει από όλα. Τι τζίμπησες όμως. Ας το καλάμι στη βάση. Μια χαρά. Θα κατέβω κι εγώ, ό,τι είναι. Τι έχουμε, συναγρίδα. Άλλο καλάμι αυτό. Μπαίνοντας μέσα, σας λέω ότι αυτό είναι ακόμα ένα από τα καινούργια μου καλάμια από την καινούργια ανανέωση που έκανα. Αυτό το λευκό αριστούργημα. Το έχεις. Ναι. Όχι, δεν είναι ερώτηση. Κατάφαση. Το έχεις. Το λέω. Δεν το ρωτάω. Μην κάτσε. Τώρα τελείωσε, πάει. Κοίτα, αυτό καλά μην είναι λίγο τέτοιο θεωρητικά, είναι λίγο βαρύ. Πρέπει να είναι τρίκυλη, Όχι, τρίκυλη δεν είναι. Αλλά 2,5 είναι και δεν ξέρω αν είναι θηλυκό. Ιτό. Έλα από εδώ είμαι, από εδώ. Πάει! Σαούσι. Καλό. Αυτά που χάσαμε τα ούσια ήταν, δεν ξέρετε. Λοιπόν, περίμενε τώρα, Τι να κάτσω, όχι, τα αφήνω έτσι εδώ. Κράτα αυτή λίγο. Βγάλω το έξω λίγο να μην πάθουμε καμία ζημιά. Κράτασε λίγο. Κοίτα η ώρα. Σαγουσία ήταν. Ναι. Και εκεί είναι το μεγάλο που... Ναι. Μαρκό, κάνε λίγο χρήμα. Ποιανού είναι η απόχη. Δικιά μου. Κόφτη. Για δεν είναι από εκεί, πια μου κόφτω. Λοιπόν, πιάστο. Να το, ναι. Κράβα. Ωραίο κάρφωμα. Ωραίο.
Πήγαινε λίγο πιο πίσω. Εδώ να ξέρετε και τα καιρό που έχει. Θα πάθει, πεθάνουμε. Ωραίο τσόπι. Πολύ ωραίο τσόπι. Ο ήλιος πέφτει. Σχεδόν σούρουπο. Όπως τα πάμε. Ωραίο ψάρι. Πολύ ωραίο ψάρι. Για φέρε μας λίγο το καλάμι. Περίμενε. Γιατί τώρα σε αυτό το καλάμι έπιασα πρώτος εγώ. Στο άσπρο έπιασε πρώτα. Ποιο άλλο έχω? Α. Πλάκα, στο άσπρο τσίμισε, ναι. Μόνο στον Μάρκο, έτσι. Ναι. Ναι. Εντάξει, κοίτα, έχουμε 57 ρε πάνω, είναι λίγο πιο βαρύ το πρώτο. Το τέτοιο. Ναι, δεν πειράζει. Αυτό είναι τέτοιο, για να δω. Πέρα κοντά. Αέρα το έφερε, έτσι. Αέρα. Αυτό είναι πιο γερό, ρε. Αέρα. Ναι. Λευκό κοντό μανιτζέβελο, είναι το slow emotion. Καινούριο δώρο για μένα. Έλα, παιδιά, κάνω τέτοιο. Κάνω φλεξαρισμό γιατί χαίρομαι όταν παίρνω τρία καινούργια καλάμια να μην σα τα δείξω, να μην μοιραστούμε τη χαρά μας. Να το. Θα λερώνετε, λες. Σ' αρέσει το καλαμάκι. Σεταρισμένο με σάλτικα. Να το. Πόσο φλεξάρισμα. Ναι, τι να κάνω. Ρε φίλε, εντάξει. Κάτσε ρε φίλε, έχεις πάρει καλάμια τώρα αξία σε 2.000 να μην το κάνεις. Δηλαδή, μοιραστείτε τη χαρά μου. Σας αγαπώ πολύ. Φυσικά θα μοιραστώ, άμα έρθει και το έχεις τσιμπήσει και το χάσεις. Έγινε. Πάλι. Κοιτάω στις τσιμπήσεις ένα λίγο, γιατί το βλέπω... Ναι, δεν ξέρω. Το λες και αρρώστια. Αυτό. Παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Σαν άνθρωποι πιστεύω έχουμε πρόβλημα. Βγήκαμε τελευταία... Έλα εδώ ρε, έλα από κάτω. Βγήκαμε τελευταία στιγμή έξω. Η μετάβαση ήταν γρήγορη στο βίντεο, αλλά τι να κάνουμε. Έπιασε βροχή. Είμαστε λίγο ψυχαναγκαστικοί. Κεραυνούς. αν δεν μέναμε μέχρι... Την τελευταία στιγμή δεν είχε. Σωστά. Τι να κάνουμε, πήραμε ένα ωραίο τσαούσι στο τέλος. Μάρκο. Ναι. Λέμε για σοβαρότατο πρόβλημα. Εύχομαι όταν δει η γυναίκα μου το βίντεο ότι της έλεγα ότι είναι όλα καλά και είχε ηλεκτρική καταιγίδα και βροχή να με χωρίσει. Δεν ξέρω, τι να πω, παιδιά. Εμείς ας πούμε ήλιο. Τι να πω, Μια ώρα ήλιο είχαμε. Ήλιο, είχε ήλιο. Λοιπόν, αυτό ήταν. Θα προσπαθήσω πάλι να μου δοθεί ευκαιρία. Σήμερα ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Όπως σας είπα και στην αρχή, να εξηγούμε, να εξηγώ ό,τι μπορώ για εσάς. Να βοηθάω όσο μπορώ. Πώς φάνηκε? Καλό. Έχεις βραχή μέχρι και... Ναι, έχω γίνει μουσκομα. Ναι. Πιάσαμε, Μάρκο, σήμερα. Πιάσαμε, ναι. Όλοι ευχαριστημένοι. Όλοι ευχαριστημένοι, μια χαρά. Και η αρχή. Αναγνωριστική. Το πανάκι δεν το γλιτώσαμε. Ναι. Πιάσαμε, παιδιά, ψαράκια, τα είδατε. Χάσαμε και ψαράκια. Τι θα κάνουμε τώρα. Την επόμενη φορά θα είναι καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέρ το παιχταρά. Ωραία, μεγάλε. Άστα, τσιμπάει. Τι τεράστιο. Φύγε, κουλό, τρέλα, φύγε. Γεια σου, ρε Χριστοφοράκλα. Πιάσω, ρε. Σε φέρω να σε έχω τώρα, παιδί μου.